Δεν άκουσα για τον Γιάννη Κοντοέ. Ναι, να απαντήσει την εικόνα του άφησε ο ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Καλησπέρα και από μένα. Ναι, γιατί είπε συγκροτημένη. Καλησπέρα, καλησπέρα, μια χαρά. Άκουσα για συγκροτημένη αθλητική, ίσως επειδή παίρνεις από την ΑΚ, ίσως έχεις και κάποια ιδιαιτερότητα λόγω της ΑΚ. Καταρχάς, το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα γκολ ο Πασχαλάκης. Δεν ξέρω τι έχεις να πεις. Κάτσε να μιλήσει. Μείνω μισό λεπτό. Καταρχάς, εγώ απλά λέω, παραθέτω την προσωπική μου άποψη που μπορεί να μην έχει και καθόλου αξία. Δεν επηρεάζω κάποιον πρώτον. Δεύτερον, με τον ΠΑΟΚ. Όχι, δεν λέω κάτι. Απλά εγώ λέω την προσωπική μου άποψη. Δεν ξέρω αν είναι σεβαστή από εσά. Σεβαστή. Εμένα με ρωτήσατε και απάντησα. Ένα αυτό μισό λεπτάκι να μιλήσω λιγάκι και απαντήστε. Κατά δεύτερον, όχι, δεν πήρα κόκκινη κάρτα. Πήρα κίτρινη με τον ΠΑΟΚ και δεν έπρεπε να την πάρω εγώ. Έπρεπε να την πάρει ο παίκτη του ΠΑΟΚ. Αν θέλετε, ανατρέξετε το βίντεο του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο και δείτε ότι γίνεται ένα μαρκάρισμα να πάρει κάρτα ο παίκτη του ΠΑΟΚ και την παίρνω εγώ. Ανατρέξτε ένα βίντεο. Δεν θέλω να δεν κάνουμε τώρα. Επειδή απλά επειδή μου είπατε ότι πήρα κόκκινη κάρτα. Δεν πήρα κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, έγινε ένα λάθος. Όχι, παρακάτω. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά δεν ξέρω και τι σχέση έχει κόκκινη κάρτα και κίτρινη με την άποψή μου που έχω εγώ για τις ομάδες που. Είπες προηγουμένως ότι ο ΠΑΟΚ είναι, η ΑΚ είναι πιο συγκροτημένη και αθλητική. Σεβαστό. Έτσι την ένιωσα εγώ. Ο ΠΑΟΚ είπες ότι έχει καλύτερες μονάδες. Ποιο παίζει σπουδαίο ρόλο. Οι καλύτερες μονάδες που αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει 14 σερί νίκες έχοντας δεχτεί μόνο ένα γκολ και δύο στο κύπελο. Κύριε Μίνο, συγγνώμη. Είμαι ένας απλός ποδοσφαιριστής. Εγώ δεν δίκω ομάδες. Εγώ είπα απλά μια άποψη. Όπως του έζησα. Μα την άποψη απλά. Μα ούτε εγώ δικό κάποια ομάδα. Απλά λέω την άποψή μου. Αν έχεις σε εσάς που είσαι στο στούντιο. Δεν έχω καμία βλέψη. Είμαι 37 χρόνια στην ΕΡΤ, οπότε δεν έχω καμία βλέψη. Δεν έχω καταλάβει ακόμα πού αντικρουόμαστε. Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Όχι, απλά αυτό που εξέβρασες είναι το γεγονός ότι είπες ότι ο ΠΑΟΚ έχει καλές μονάδες, η ΑΚ είναι συγκροτημένη και αθλητική, σοβαστό, αλλά αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει 14 νίκες, έχει δεχτεί μόνο ένα τέρμα ο Πασχαλάκης. Πολύ ωραία. Και θεωρείς κάπως διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με αυτό που βλέπει όλη η κοινή γνώμη. Κατά το μεγαλύτερο ποσοστό πιστεύω εγώ. Γιώργο, κάτσε να βάλει μια τελεία να απαντήσει ο Γιάννης σε αυτό το θέμα. Εντάξει, νομίζω ότι. Δεν έχω καταλάβει ακόμα πού διαφωνούμε, να σου πω την αλήθεια. Στο ότι και ο ΠΑΟΚ είναι αθλητική ομάδα. Εγώ είπα την άποψή μου όπως θες, ότι η ΑΕΚ τρέχει περισσότερο. Να το βλέπουμε να στο το γήπεδο. Κάνω αλλιώς το ερώτημα. Ακόμα και στον πρώτο γύρο ΠΑΟΚ, εμείς παίζαμε για 60 λεπτά με 10 παίχτες και έληξε το παιχνίδι 0-0. Που η διαφορά των ομάδων είναι τεράστια. Γιάννη, να ρωτήσω εγώ το καλό στοιχείο του ΠΑΟΚ και φέτος ποιο είναι το καλό στοιχείο του ΠΑΟΚ. Εγώ αυτό πιστεύω, ότι είναι οι μονάδες που έχει πάρει, οι παίχτες που έχει πάρει. Απλά δεν έχουν βρει τη χημεία ακόμα όπως έχει βρει η ΑΕΚ σαν ομάδα. Αυτό δεν είπα κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Αυτή είναι η προσωπική μου και η ταπεινή μου άποψη. Για να μην δώσουμε αξία στα λεγόμενά μου. Δεν έχει βρει τη χημεία ο ΠΑΟΚ. Θεωρείς ότι δεν έχει βρει τη χημεία ο ΠΑΟΚ στα 14 παιχνίδια που είναι έτοιμο εδώ και 2,5 μήνες. Δεν ξέρω. Ο κόσμος κρίνει.